Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο της Άλλου Κάτω Σπιστέκ για το Adobe After Effects. Σήμερα είναι το 17ο μάθημα νομίζω. Και λοιπόν ας ξεκινήσουμε με το τι θα φτιάξουμε καταρχήν. Λοιπόν, θα φτιάξουμε αυτό εδώ. Όπως βλέπετε είναι ένα σπίτι το οποίο βγάζει φωτιά από το παράθυρο και ξέρω ποτέ, ποτέ από το παράθυρο θα βγαίνει έτσι φωτιά. Θα πιάνει πολύ περισσότερο χώρο, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλο track φωτιάς άμα θέλετε. Και το συναρπαστικό είναι ότι όλο αυτό, ότι όλο αυτό εδώ πέρα θα το φτιάξουμε μονάχα από μία εικόνα. Αυτή την εικόνα εδώ. Τίποτα άλλο. Μόνο αυτή την εικόνα. Τίποτα απολύτως άλλο. Και είναι αρκετά απλό. Και θα μάθουμε πολλά ωραία πράγματα σήμερα γιατί είναι βασικά πολύ καλό. Θα μάθουμε πώς να κάνουμε track κίνηση πάνω σε ένα βίντεο ή και μια εικόνα στην οποία θα βάλουμε να τρέμει. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν φτιάχνοντας μια νέα composition. Θα την κάνουμε 1280x720 στα 29,97. Στη βάλουμε να τρέχει αυτό ή πόσο είναι. Για μισό λεπτό. Αυτή είναι 5 δεύτερα. Στη βάλουμε να τρέχει στα 5 δεύτερα. Ούτως ή άλλως, πρέπει να το κάνω παραπάνω. Αν είναι ωραίο το αποτέλεσμα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Παίρνουμε αυτό το layer εδώ πέρα και το πάμε στην timeline. Αυτό. Και έτυχε εντελώς τυχαία. Όπως βλέπετε η εικόνα είναι τεράστια. Δηλαδή το 1280x720 δεν είναι και μικρό. Δεν είναι και καθόλου μικρό. Όμως η εικόνα είναι... τρεις φορές, πέντε αυτό. Και έτυχε να βγει σε καλό σημείο όταν το έβαλα έτσι σε αυτό το ωραίο παράθυρο. Λοιπόn, για αρχή πρέπει να πάτε στο Effects and Presets και να πατήσετε τη λέξη Wiggle. Όχι Wiggle, Wiggle. Και εσείς θέλετε απλά το Wiggle Position. Και να το βάλουμε πάνω, είτε εδώ πάνω είτε εδώ πάνω, όπου θέλετε, κάντε ό,τι θέλετε, δεν με ενδιαφέρει. Αρχή να δουλέψει. Εσείς θέλετε... Οι κανονικές ρυθμίσεις είναι καλές, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Αυτό που θέλουμε είναι όμως και λίγη rotation, λίγη στροφή. Γι' αυτό ας το πάμε στο 1, τίποτα παραπάνω. Τώρα άμα το μεγαλώσουμε, ας το πάμε σε full resolution, σε full είναι ωραία. Εδώ πέρα fit, έτσι ώστε να χωρέσει. Άμα το τρέξουμε θα δούμε ότι είναι σαν... κάποιος να τραβάει αυτό το σπίτι με μια κάμερα κρατώντας στο χέρι. Έτσι θα φαίνεται ρεαλιστικό. Ποτέ δεν θα ήταν λογικό να τραβάει κάποιος μια φωτιά και να μην τρέμει. Ποτέ. Κι ούτε κανείς θα είχε το τρίποδο δίπλα του. Αυτό λοιπόν. Ας το ξαναφτιάξουμε. Εδώ πέρα. Να χαρέμαστε. Και τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Θέλουμε να πάρουμε αυτή τη φωτιά. Έχουμε αυτό το layer φωτιάς εδώ, το οποίο είναι σε ένα μαύρο φόντο. Μπορείτε να πατήσετε σε internet και να πατήσετε, ξέρω εγώ, fire, smoke, footage, κάτι τέτοιο, και θα σας βγάλει αρκετά. Επίσης μπορεί να το ανεβάσω και στο site, έτσι ώστε άμα θέλετε να μπορείτε να κατεβάσετε ή να το ανεβάσετε στο RapidShare. Αυτό λοιπόν. Όμως δεν θα το χρειαστούμε ακόμα. Βασικά θα το χρειαστούμε για να σας δείξω κάτι. Άμα το βάλουμε από πάνω, Και να το βάλουμε και σωστά πάνω. Ούψ, τρέχει αυτό. Καλά κρασιά. Και να το βάλουμε σωστά επάνω, ξέρω εγώ εδώ. Άμα το παίξω, αυτό θα κουνιέται το σπίτι και αυτό θα συνεχίσει να μένει στο ίδιο σημείο. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν? Να κάνουμε track την κίνηση του layer. Το θέμα είναι ότι το track, άμα πάω τώρα να κάνω track πάνω σε αυτό το layer... δεν μπορώ, γιατί είναι μια εικόνα, δεν έχει κίνηση. Την κίνηση τη φτιάξαμε χάρη σε αυτό το εφέ. Και το track κάνει εφέ στην πηγή, όχι σε αυτό στα εφέ που έχουμε βάλει. Λοιπόν, ας το κάνουμε αυτό μια πηγή, πηγαίνοντας στο layer pre-compose. Layer κάτω, 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 κάτω είναι το pre-compose. Ctrl-Shift-C, δυστυχώς δεν μπορεί να το δείτε. Ούτε να κάνω δεξί κλικ δεν μπορείτε να το δείτε. Λοιπόν, Ctrl-Shift-C. Και πηγαίνουμε εδώ πέρα μετά και πατάμε Move all attributes into the new composition.
γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο θα μεταφερθούν όλα τα εφέ που έχουμε βάλει στην νέα composition. Okay. Και τώρα όπως βλέπετε έχει πάρει το εικονίδιο της composition και το χρώμα της composition. Τώρα μπορούμε λοιπόν να κάνουμε track motion εφόσον είναι αυτή η composition, έχει κίνηση. Track motion. Και το track βασικά παίρνουμε ένα σημείο μέσα στην εικόνα, μέσα στο βίντεο, μέσα σε ό,τι έχουμε κοινώς και το βάζουμε μέσα σε ένα άλλο αρχείο έτσι ώστε ό,τι άλλο αρχείο θέλουμε να πάρει την κίνησή του να την έχει. Ό,τι καταλάβατε λοιπόν. Καλύτερα να σας το δείξω. Εμείς θέλουμε λοιπόν να κάνουμε track, δηλαδή να πάρουμε την κίνηση της position, δηλαδή τις θέσεις X, Y, Z και της rotation. Δηλαδή, άμα θα κάνει, επειδή είχαμε βάλει να κάνει και γύρω-γύρω και αν και μπορούμε να το κάνουμε με το track, με άλλο τρόπο, προτιμώ να σας δείξω το track motion, γιατί εφόσον είναι εφέ μπορούμε να το ενώσουμε, αλλά προτιμώ το track motion επειδή δεν είναι τόσο σωστό πάντα, αλλά καλό είναι να σας το δείξω, είναι πιο χρήσιμο. Πάμε λοιπόν, παίρνουμε αυτά εδώ πέρα τα κερατάκια, έχω ζουμάρει πάρα πολύ μέσα, και πάμε σε ένα σημείο που έχει υψηλό contrast. Κάπου εδώ πάνω λοιπόν, που βλέπετε είναι άσπρα από τη μία, μαύρα από την άλλη και αυτό το χρώμα μετά, με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ πιο βολικό. Εσείς αυτό που θέλετε είναι το εξωτερικό να είναι όσο πιο μεγάλο γίνεται, πράγμα, έτσι ώστε να παίρνει μια καλή εικόνα, κάπου τόσο θα είναι καλό, και όσο πιο μικρό γίνεται το εσωτερικό. Με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρετε βασικά να πάτε στο ίδιο σημείο ακριβώς. Βέβαια, όσο πιο μεγάλο είναι το εξωτερικό και όσο πιο μικρό είναι το εσωτερικό, θα πάρει πιο πολύ ώρα για τον υπολογιστή να το κάνει track. Εκτός αν έχετε Intel Core i7 με super ταχύτητα και ξέρετε τώρα εσείς. Λοιπόν, παραπήγα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε λοιπόν τώρα είναι να πιάσουμε και εδώ πέρα για το rotation. Γιατί το track point 1 είναι για position και το άλλο είναι για rotation. Άμα βάλουμε και scale, δεν θα γίνει τίποτα διότι η scale είναι άλλο θέμα. Η scale είναι άμα μεγαλώνει και μικραίνει το θέμα που θέλουμε. Ας το μεγαλώσουμε λοιπόν αυτό, έτσι ώστε να παίρνει σωστή εικόνα. Επειδή υπάρχει αυτή η αντανάκλαση του λουλουδιού πάνω στο παράθυρο, μπορεί να φανεί χρήσιμη. Και αυτό που πρέπει να πατήσουμε είναι Analyze Forward. Προχωράμε. Όπως βλέπετε πάει αρκετά γρήγορα, διότι δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Ας προχωρήσουμε λοιπόν. Τι να σας πω τώρα, έτσι ώστε να πέρασει η ώρα. Δεν έχω τίποτα να σου πω, τελειώνει κιόλας τώρα σε λίγο. Έλα. Πηγαίνει. Μάλιστα. Και τελειώσαμε. Όπως βλέπετε έχει φτιάξει διάφορα points εδώ πάνω. Και εσείς αυτό που θέλετε να κοιτάτε ενώ γίνεται το track είναι αυτά τα τετράγωνα να μένουν πάνω στο σημείο που τα βάλατε. Άμα δεν μένουν, είναι άχρηστο το track, καλύτερα να το κάνεις με το χέρι. Με το χέρι δηλαδή, keyframing, τσακ εδώ, τσακ εκεί, είναι πολύ πιο δύσκολο. Αν πας frame by frame για 5 δευτερόλεπτα σε 30 frame το δευτερόλεπτο. Χριστέ μου, 3, 5, 15, 150 frames. Κάνε αυτό το πράγμα, αδύνατο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι edit target. Εμείς θέλουμε, ξέχασα. Εμείς τώρα θέλουμε να φτιάξουμε ένα νέο layer. Αυτό το layer που θέλουμε είναι layer new null object. Null object είναι ένα αντικείμενο το οποίο δεν υπάρχει. Και όταν λέμε δεν υπάρχει εννοούμε δεν θα φανεί πουθενά όταν κάνουμε render. Θα το βλέπετε μόνο εδώ πέρα και άμα πατήσετε και αυτό να το κάνει off, τελείωσε, δεν θα το βλέπετε καθόλου. Είναι απλά ένα layer το οποίο κρατάει δεδομένα. Edit target, null 2, και βγήκε null 2 επειδή έχω ήδη την comp 1, το null 1, εσάς θα είναι null 1. Πατάμε OK και πατάμε apply x and y, x only, y only, x and y θέλουμε εμείς. OK και όπως βλέπετε εδώ πέρα τώρα αυτό το null object που είναι αυτό εδώ το κόκκινο είναι κολλημένο πάνω εδώ. Δεν κουνιέται. Πάει μαζί με το κτίριο. Και αυτό που θέλουμε τώρα να κάνουμε εμείς είναι με το FireSmoke να το κάνουμε parent, δηλαδή να ενώσουμε την κίνηση με το null 2. Επίσης, άμα ξέρω εγώ, καλά τώρα έχουμε 3 layers μόνο, αλλά άμα είμαστε σε μια composition που έχουμε 30,
Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να πάρουμε αυτό εδώ το κερατάκι και να το πάμε πάνω. Αυτό ήταν όλα. Έτσι λοιπόν, τώρα μπορούμε να το σβήσουμε και αυτό, να πάμε πάνω στη φωτιά μας, να τη βάλουμε στο σωστό σημείο που θέλουμε. Και πριν εγώ είχα φτιάξει και μια μασκούλα εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο. Ας το κάνουμε πάλι λοιπόν. Καλά είναι εδώ. Τσακ τσακ μπαμ. Ας την πατάμε MM. Άμα δεν ξέρετε πώς φτιάχνετε μάσκες, πηγαίνετε σε αυτό το tutorial, έχω φτιάξει. Ας κλείσουμε αυτό και όπως βλέπετε τώρα είναι κολλημένο πάνω. Και όμως όπως βλέπετε 5 δευτερόλεπτα δεν είναι αρκετά, γιατί αυτό διαρκεί μόνο 2,5 δευτερόλεπτα όπως βλέπω. Γι' αυτό θα πάμε time stretch, επειδή ο καπνός δεν πάει και πολύ γρήγορα και αν το δείτε τώρα ο καπνός είναι πολύ γρήγορος πιστεύω. Γι' αυτό μπορούμε να το κάνουμε time stretch στο 200 θα ήταν, 200 θα ήταν καλά, ναι, γιατί γίνεται 5,2 5 δευτερόλεπτα και 2 frames, μια χαρά, δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Ας πάμε λοιπόν και έτοιμο, αυτό ήταν όλο, όποιος δυσκολεύτηκε ας κάνει το tutorial. Αυτό ήταν, φτιάξαμε αυτό εδώ το ωραίο πράγμα μέσα σε 10 λεπτά χωρίς καν να κουνήσουμε, χωρίς να κάνουμε τίποτα, ούτε καν να βγάλουμε μια κάμερα. Έτσι λοιπόν, σας έδειξα τώρα πως να βάλετε φωτιά στο σπίτι σας χωρίς πίρτα. Αυτό ήταν λοιπόν, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στην alukatospistech. Μην ξεχάσετε να πάτε στο site μας alukatospistech.net. Είναι έτοιμο αυτή τη φορά, μια χαρά, τρέχει, έχουμε όλα τα βίντεο μέσα. Μην ξεχνάτε να πάτε στο blog, που βασικά κάθε μέρα θα ανεβαίνει και νέο post. Θα ανεβαίνει πάντα, δεν ανεβαίνουν κιόλας, έχω ήδη 3 post. Στο ε-συν-α ερωτήσεις απαντήσεις, η πρώτη ερώτηση είναι προς το παρόν και είμαι πολύ χαρούμενος που έχω την πρώτη ερώτηση. Τα θέματα δεν πολύ ενδιαφέρουν, γιατί δεν μπορώ ποτέ να γράψω εκθέσεις και να μάθω διαβάζοντας. Θέλω πάντα να βλέπω βίντεο και να φτιάχνω βίντεο. Αυτό ήταν λοιπόν, μην ξεχάσετε λοιπόν να κάνετε πάλι subscribe στην Alukatospistech και γεια σας!